Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 3 Ιανουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζεται το θρίλερ με την αυπάκτια που φέρεται να έπεσε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Άκαρπες και σήμερα οι έρευνες. Τροχαίο με 6 τραυματίες στην Πατρών Πύργου. Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων μεταξύ των τραυματιών και 3 παιδιά. 8χρονο Πατρινόπουλο παραλίγο να χάσει το δάκτυλό του σε παγοδρόμιο. Απογοήτευση στους εμπόρους για την αγοραστική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Λεπάντο. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη γηινής? Δελτινής. Πλακάκια και είδη γηινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Γρανιτοπλακάκια Δοπέδου από 7 ευρώ. Πλακάκια μπάνιου από 6 ευρώ. 50% έκπτωση σε μια μεγάλη γκάμα από είδη γηινής. Και τώρα, ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Δερτινής. Πλακάκια είδη γηινής θέρμανση. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Συνεχίζεται το θρίλερ, κυρίες και κύριοι, με την αυπάκτια που φέρεται να έπεσε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Μέχρι στιγμής οι έρευνες παραμένουν άκαρπες, με την οικογένειά της να ζει συγκλονιστικές στιγμές. Για τέταρτη και τελευταία ημέρα πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας που φέρεται να έπεσε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και οι οποίες απέβησαν για ακόμα μια φορά άκαρπες, με τις ελπίδες ευτυχούς κατάληξης να εξανεμίζονται. Οι έρευνες εκτείνονται από τη θάλασσα της περιοχής της Ναυπάκτου στους πρόποδες της Μακίνιας και την παραλία Καλαμάκη, χωρίς να έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να οδηγεί στην 39χρονη που κατάγεται από την Ναύπακτο. Ο κεντρικός λιμενάρχης Πατρών Δημήτρης Κυριακουλόπουλος επιβεβαίωσε τα όσα γνωρίζαμε ως σήμερα, ότι δηλαδή ένα αυτοκίνητο σταμάτησε την παραμονή της πρωτοχρονιάς μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα φέρεται να εγκατέλειψε το όχημά της στη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης νωρίς το πρωί του Σαββάτου και εξαφανίστηκε. Από τις κάμερες ασφαλείας της γέφυρας φαίνεται ένα όχημα να κινείται από το αντίριο προς το Ρίο, να σταματά μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα και να κατεβαίνει ένα άτομο από πολυτελές μαύρο όχημα, στο οποίο βρέθηκε ένα σημείωμα με ενδείξεις για πρόθεση αυτοκτονίας. Δεν αντέχω άλλο, φέρεται να έγραψε, και πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα οδηγεί σε μία εκδοχή, η γυναίκα να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Από την πρώτη στιγμή έχουν κινητοποιηθεί πλωτά και επίγεια μέσα τόσο από την Πάτρα όσο και από το Αίγιο, το Ρίο, την Ναύπακτο και το Μεσολόγγι. Επιπλέον, ο κύριος Κυριακουλόπουλος επισημαίνει τη συνδρομή των φεριμπότ που εκτελούν το δρομολόγιο Αντίριο-Ρίο, αλλά και άλλων διερχόμενων πλοίων στην αναζήτηση. Στις έρευνες συνδράμει επίσης και ο Ερυθρός Σταυρός, ενώ στις έρευνες χρησιμοποιήθηκε και ντρόουν. Όλοι ελπίζουν σε μια ευτυχή κατάληξη, αν και σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, η πρακτική έχει δείξει ότι τέτοιου είδους πτώσεις συνήθως είναι θανατηφόρα. Η πτώση από τέτοιο ύψος στο παγωμένο νερό, αλλά και τα ισχυρά ρεύματα, κάνουν τις ελπίδες ανέβρεσης της γυναίκας να λιγοστεύουν. Τροχαίο με 6 τραυματίες στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου σήμερα, ύστερα από πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων. Το ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ το άλλο σκαρφάλωσε σε δέντρο. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν δυστυχώς και μικρά παιδιά. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της Γαστούνης, στη διασταύρωση, όταν σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, σημειώθηκε πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 6 άτομα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Το ένα όχημα εκκινείται προς την Πάτρα και το άλλο προς τον Πύργο. Όμως, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός του ενός έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με το δεύτερο. Αποτέλεσμα ήταν το ένα τύπου Smart να τυλιχθεί στις φλόγες και το δεύτερο να φύγει από το οδόστρωμα και να προσγειωθεί σε δέντρο.
Να αναφερθεί πως από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν 6 άτομα, με τα 3 από αυτά να είναι παιδιά της οικογένειας που ήταν στο ένα όχημα. Στο σημείο κατέφθασαν ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες που διακομίστησαν στο νοσοκομείο Αμαλιάδας για τις πρώτες βοήθειες. Να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως με τον συνάδελφο Παναγιώτη Σακελαρόπουλο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μετά και το τροχαίο που είδαμε, να συνεχίσουμε με δρόμους. 500.000 ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τις επαρχιακές οδούς της Δυτικής Αχαΐας και της Αχαΐας. Ναι, πραγματικά υπάρχει ένα ευρύ πρόγραμμα γενικότερα που έχει να κάνει με την βελτίωση της ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού. Εκτελείται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι σε διάφορα στάδια αυτές οι εργασίες. Το τελευταίο λοιπόν διάστημα, ένας δήμος ο οποίος δεν είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό μέχρι στιγμής, όχι γιατί για λόγους, για κάποιες προτεραιότητες, κυρίως για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής γινόταν έργα σε ορεινούς δήμους και περιοχές που είχαν πρόβλημα λόγω υψομέτρου και δεν υπήρχε πρόσβαση σε διάφορα χωριά. Μπήκε λοιπόν και ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει μια άλλη προτεραιότητα σε σχέση με άλλους ορεινούς δήμους. Οι επαρχιακούς έχει την προτεραιότητα ότι είναι ένας τουριστικός δήμος, ο οποίος έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην παραλιακή του ζώνη. Όμως είναι και η ενδοχώρα, εννοώντας τα χωριά που βρίσκονται πάνω από την παραλιακή ζώνη. Το δίκτυο δεν ήταν τόσο καλό, δεν είναι τόσο καλό. Και βέβαια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, η αποκομή διαπορημάτων, αλλά και μια σειρά άλλες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και την εικόνα της περιοχής. Και ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας εντάσσεται στο πρόγραμμα και μάλιστα, τα έργα θα εκτελεστούν σύντομα. Επαναλαμβάνουμε, κάθε περιοχή έχει την προτεραιότητά της. Τα Καλάβρητα, για παράδειγμα, γίνονται ήδη εργασίες και στον Ερήμανθο, διότι υπάρχει ορεινό δίκτυο, το οποίο υπάρχει δυσκολία πρόσβασης με πολλά προβλήματα λόγω του καιρού, αλλά και η Δυτική Αχαΐα έχει το δικό της κομμάτι, το κομμάτι του τουρισμού και της πρόσβασης σε περιοχές που μέχρι στιγμής έχουν κάποια προβλήματα. Παναγιώτη, περισσότερες από 4.000 καταθέσεις πινακίδων είχαμε στην Πάτρα, στην Α και στην Γ ΔΟΗ. Μέχρι τις 9 του μήνα θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Ναι, είναι οι πινακίδες που κατατέθηκαν κατά κύριο λόγο μέχρι το τέλος του έτους. Από ό,τι φαίνεται, φέτος είχαμε ένα αυξημένο κύμα, παρότι δεν αναμέναμε στην αρχή, αυξημένο κύμα από ανθρώπους οι οποίοι έσπευσαν να καταθέσουν τις πινακίδες τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πιο πολλοί ιδιώτες που μέχρι στιγμής δεν ήταν σε θέση, είχαν σε αχρησία κάποια αμάξια, τα είχαν ήδη καταθέσει πινακίδες τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον είναι πολλοί και οι επαγγελματίες, Αλέξανδρε, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο οικονομικής ανάκαμψης, με αποτέλεσμα να καταθέτουν πινακίδες και να θέτουν σε αχρησία τα επαγγελματικά τους οχήματα. Για δύο λόγους, είτε γιατί κλείνουν την επιχείρηση, είτε γιατί βλέπουν ότι οι εξωτερικές εργασίες δεν μπορεί να καλυφθούν. Είναι βέβαια και τα καύσιμα πάρα πολύ ακριβά. Αυτό πήγαινα, εκεί πήγαινα. Είναι στα ύψη η τιμή της. Είναι και τα καύσιμα, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μηχανικοί, γιατροί, ασφαλιστές, μεσίτες, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δουλειές, καταθέτουν τις πινακίδες των οχημάτων του γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα επαγγελματικής ανάκαμψης. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει πολλαπλώς, όπως βέβαια και το γεγονός ότι το ΙΧ, ιδιαίτερα όσον αφορά την ατομική και την ιδιωτική χρήση, περιορίζεται πλέον και ο καθένας υπολογίζει τις αποστάσεις με βάση τον οβολό. Κοντά 1,60, κοντά 1,60 ευρώ το λίτρο η τιμή της βενζίνης. Ακριβώς, και πλέον όλοι αναθεωρούν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει επίπτωση και όσον αφορά την μείωση των κυκλοφορούν των οχημάτων ανά οικογένεια. Παναγιώτη, να προχωρήσουμε στα ρεπορτάζ μας και επιστρέφουμε σε σένα ξανά. Πιστολίδη στα Ζαρουχλαϊκά, κυρίες και κύριοι, ο γαμπρός με την παρέα του έβαλε στόχο τον πεθερό του. Δύο πυροβολούσαν και δύο έδιναν φυσίγγια. Πάμε να δούμε το περίεργο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη συνοικία της Αχαϊκής Πρωτεύουσας προχθές. Γαμπρός με την παρέα του ευχήθηκε καλή χρονιά στον πεθερό του πυροβολώντας. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς στα Ζαρουχλαϊκά. Τέσσερις άνδρες βρέθηκαν έξω από το σπίτι του 63χρονου και πυροβολούσαν το αυτοκίνητό του και στον αέρα μισή ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, από τους αστυνομικούς του 5ου Αστυνομικού Τμήματος Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 ανδρών έπειτα από καταγγελία 63χρονου, σύμφωνα με την οποία νωρίς το πρωί της πρώτης
21ου 2017, στην αυλή της οικίας του, δύο από τους δράστες πυροβολούσαν με κυνηγητικά όπλα το αυτοκίνητό του και στον αέρα, ενώ οι άλλοι δύο τους έδιναν φυσίγγια. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν φθορές στο αυτοκίνητο του 63χρονου, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Σε δεκάδες περιστατικά κλήθηκε να παρέμβει, κυρίες και κύριοι, η πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών το τελευταίο διάστημα, είτε γιατί άρπαξε η καμινάδα από το τζάκι, είτε για άλλα συμβάντα που συνδέονταν με θερματικά σώματα. Χωρίς ευτυχώς ανθρώπινα θύματα για την περιοχή, αλλά με σημαντικές υλικές απώλειες. Η προσπάθεια, ωστόσο, θέρμανσης των πολιτών έχει μετατραπεί σε πονοκέφαλος για την υπηρεσία της πυροσβεστικής. Δεκάδες κλήσεις για φωτιές, κυρίως σε τζάκια, έχει δεχτεί τις τελευταίες ημέρες η πυροσβεστική υπηρεσία. Τις τελευταίες μέρες έχουμε αρκετά συμβάντα που έχουν σχέση κυρίως με τζάκια στην περιοχή μας. Τις περισσότερες φορές από αυτά, ευτυχώς, δεν είχαμε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Τις αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα ή ήταν από λόγο καπνού, έντονου καπνού και τελικά δεν είχε μεταδοθεί πυρκαγιά, είτε αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που από τζάκι προκλήθηκε πυρκαγιά και έπαθαν ζημιές στο σπίτι. Από την πλευρά της πυροσβεστικής, τονίζεται πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο στη χρήση του τζακιού, όσο και γενικότερα στα θερματικά σώματα που μπορεί να χρησιμοποιούν. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια και ίσως λόγω και της κρίσης και καθώς ο κόσμος εγκατέλειψε τη χρήση του πετρελαίου και πήγε προς άλλες πηγές, εναλλακτικές πηγές θερμότητας, έχουμε δει αύξηση κατά την χειμερινή περίοδο των συμβάντων που έχουν σχέση με θερματικά σώματα. Και εκεί πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι πολίτες που κάνουν χρήση των διαφόρων τύπων θερμότητας, να παίρνουν όλες τις προφυλάξεις, να έχουν κάποια, όταν χρησιμοποιούμε κάποια πηγή θερμότητας, να έχουν μια απόσταση από διάφορα καυστά υλικά που έχουμε στο σπίτι, να μην είναι παραδείγματος χάρη κοντά σε κουρτίνες ή πάνω σε χαλιά, γιατί θα μπορούσε να προκληθεί κάποια, λόγω της θερμοκρασίας, να προκληθεί πυρκαγιά. Να προσέχουμε τα καλώδια και όλα αυτά να μην έχουν κάποιες φθορές όταν είμαστε σπίτι. Να προσέχουμε όταν έχουμε μικρά παιδιά μέσα στο σπίτι. Επίσης, η χρήση γυμνών φλογών που καμιά φορά έχουμε μέσα στο σπίτι μας, κάποια κεριά κερεσό, να είναι σε ασφαλή σημεία. Κατά τη γνώμη, όταν έχουμε μικρά παιδιά, να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες κεριά και γυμνές φλόγες στο σπίτι. Και θα έλεγα ότι αναλόγως με το κάθε πηγή θερμότητας που χρησιμοποιούμε, να έχουμε πάρει και τις ανάλογες προφυλάξεις και μέτρα προστασίας. Πρέπει να πω ότι και στη σελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και πρόσφατα έγινε και μια οργανωμένη εκστρατή ενημέρωσης από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχουν οδηγίες για την κάθε πηγή θερμότητας που χρησιμοποιεί κάποιος στο σπίτι του, τι να προσέχει. Κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε ξανά με τον συνάδελφο Παναγιώτη Σακελαρόπουλο για να δούμε υπόλοιπες ειδήσεις από την Πάτρα και την περιφέρεια. Παναγιώτη, ένα θέμα που είναι επέκταση βεβαίως του ρεπορτάζ που μόλις προείδαμε. Τραγωδία με ηλικιωμένη που κάηκε ζωντανή στην αυλή του σπιτιού της στην Ηλία, στο Επιτάλιο. Τι ακριβώς έγινε? Ναι, πραγματικά είναι ένα πολύ περίεργο περιστατικό. Αυτό έγινε νωρίς το απόγευμα σήμερα στο Επιτάλιο Ηλίας. Ήταν μια ηλικιωμένη η οποία κάηκε ζωντανή. Η ηλικιωμένη αυτή είχε κάνει επάλυψη στο σώμα της με ενόπνευμα. Βρέθηκε με σοβαρά εγκάβματα στην αυλή του σπιτιού της. Είχαμε και το γιο της, ο οποίος καταγγέλει, πριν από λίγο έγινε αυτό, καταγγέλει ότι η ηλικιωμένη ενδεχομένως να έπεσε θύμα και κάποιες εγκληματικές ενέργειες. Ναι. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο, η ηλικιωμένη να προσπάθησε να επαλύψει το σώμα της με ενόπνευμα, κοντά σε κάποιο θερματικό σώμα, να άρπαξε φωτιά και να προσπάθησε να βγει έξω για βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, το θέμα εξετάζονται, οι καταγγελίες του γιου της εξετάζονται και γίνεται και η ιατροδικαστική εξέταση για να δούμε τι θα προκύψει. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να πάμε στα αγροτικά μπλόκα όπως στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στην Αχαΐα, στο Αίγιο, στη Δυτική Αχαΐα, στην Ετωλοκαρνανία, στην Ηλία. Οι αγρότες προετοιμάζονται για νέα μπλόκα από 23 Ιανουαρίου, διότι λένε πως η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει όσον αφορά το ασφαλιστικό και το φορολογικό, Παναγιώτη. Ναι, τα προβλήματα των παραγωγών, των αγροτών είναι δεδομένα, είναι χρόνια. Υπάρχει πρόβλημα ιδιαίτερα όσον αφορά την απορρόφηση της παραγωγής και όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα.
Βέβαια, είναι και κάπως κάτι σαν ετήσια συνήθεια, βέβαια, να πούμε ότι αυτή την περίοδο οι κινητοποιήσεις, βέβαια, όχι αδίκως, γιατί η κυβέρνηση πέρσι, όταν είχαν γίνει πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Τα περιμένουμε μεγάλες κινητοποιήσεις και φέτος, Παναγιώτη. Ναι. Για το, είχαν γίνει για το τότε ενιαίο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα. Είχε πει η κυβέρνηση ότι θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Είχε πει η κυβέρνηση ότι θα παίρνουν επιδοτήσεις μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Έγινε μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Τους έδωσε ένα φορολόγιο των 9.500 ευρώ, τα οποία δίνει και στους υπόλοιπους φορολογούμενους. Όμως οι αγρότες διαμαρτύρονται και λένε ότι εμείς έχουμε αυξημένα έξοδα. Έχουμε έξοδα από τα γεωργικά εφόδια, από τα γεωργικά φάρμακα, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί από ΦΠΑ το τελευταίο διάστημα και πρέπει να έχουμε κάποιο μεγαλύτερο αφορολόγητο. Ένα. Δεύτερον, δεν θέλουμε τόσο μεγάλες εισφορές, δεν έχουμε να τις πληρώσουμε τόσο μεγάλες εισφορές στον ΟΓΑ, προκειμένου το Ταμείο να μην έχει πρόβλημα. Και ξεκινάνε λοιπόν κυρίως από την πολιτική κατεύθυνση, από το ΚΚΕ κυρίως είναι τα δύο πρώτα μπλόκα που πρόκειται να στηθούν στην Αχαΐα, στη Δυτική Αχαΐα και στο Αίγιο. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τι θα κάνει το κύριο σώμα των αγροτών, που όμως αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, που πρέπει να διαλέξουν. Πλέον όσοι είναι κύριο επάγγελμα αγρότες για να παίρνουν επιδοτήσεις, οι πιο πολλοί από τους υπόλοιπους ενδεχομένως θα κοπούν οι επιδοτήσεις και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την επιβίωση της αγροτικής οικογένειας, τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι και πάλι και πρέπει οι αγρότες να κινητοποιηθούν. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θα ζήσουμε γεγονότα όπως τα προηγούμενα μπλόκα, όπου και το αγροτικό κίνημα ήταν διασπασμένο. Δηλαδή, κάποιοι αγρότες που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετείχαν κατά άλλους τόσο σκληρά στα μπλόκα. Άλλοι αγρότες που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΚΚΕ, στην ουσία ήταν η δύναμη των μπλόκων. Το αγροτικό κίνημα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάει συντεταγμένα σε νέες κινητοποίησεις ή μόνο το ΚΚΕ για αρχή και οι αντιπολίτες? Αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις συνεχίζονται. Ποτέ δεν ξεκινάει μόνο κάποιο πολιτικό κόμμα για να βγει μπροστά. Είναι σίγουρο ότι το ΚΚΕ είναι και αποφασισμένο, αλλά και έχει αυτό το πλαίσιο διεκδικήσεων μόνιμα. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν και οι υπόλοιποι αγρότες. Να θυμίσουμε ότι πέρσι το κύριο σώμα των αγροτών που είχε κινητοποιηθεί ήταν από όλα τα κόμματα. Και είχαμε φτάσει στις μεγάλες κινητοποιήσεις, στις πορείες που είχαν γίνει μαζί με τους επαγγελματίες τότε που είχαν το ίδιο πρόβλημα το φορολογικό. Είχαμε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις πέρσι και ενδεχομένως και φέτος οι κινητοποιήσεις στην πορεία του χρόνου να μετατραπούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις όλων των αγροτών. Απλά αυτή την περίοδο υπάρχει σχετικός διάλογος και συζήτηση στα πλαίσια των αγροτικών σωματείων. Παναγιώτη, επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ μας, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου θα συναντήσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς δεν είναι πρωτόγνωρο. Έχει αναδειχθεί βεβαίως από τον συνάδελφο και από την Πελοπόννησο, από τον συνάδελφο Παναγιώτη Σακελαρόπουλο. Ο 8χρονο Πατρινόπουλο παραλίγο να χάσει το δάχτυλό του σε παγοδρόμιο. Τα τελευταία χρόνια, από την ώρα που ξεκίνησαν να λειτουργούν παγοδρόμια στην Πάτρα, στα Ψηλά Αλόνια και αλλού, οι τραυματισμοί παιδιών αυξάνονται. Τετάρτη απόγευμα 28 Δεκεμβρίου, προπαραμονές της πρωτοχρονιάς, ένα 8χρονο Πατρινόπουλο απολαμβάνει μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή του και μία ακόμα ανήλικη μια μικρή βόλτα στο παγοδρόμιο που έχει στηθεί ειδικά για τις γιορτές σε γνωστό χώρο της Πάτρας. Το παιδί παραπατά και πέφτει και πριν προλάβει να σηκωθεί ή να τον αντιληφθούν τα μεγαλύτερα παιδιά που τον συνοδεύουν, ένα μικρότερο πέφτει πάνω του και με το παγοπέδιλο του σκίζει για τα καλά το δάχτυλο. Το παιδί μας νοσηλεύτηκε μέχρι και την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς στο Καραμανδάνιο. Εκτός όμως από το ατυχές αυτό περιστατικό, διαπιστώσαμε ότι η ξέγνια στη βόλτα μας εκεί δεν ήταν και τόσο ασφαλής. Δεν υπήρχε άτομο για τις πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα το παιδί να πάει στο νοσοκομείο με το δάχτυλο δεμένο με μονοτική ταινία. Δεν υπήρχε στο χώρο κάποιος υπεύθυνος για αυτούς που μπαίνουν και βγαίνουν στο παγοδρόμιο, ούτε κάποιος εκπαιδευμένος σε θέματα ασφαλείας και πρώτων βοηθειών. Δεν υπήρχαν ούτε προστατευτικά για να μην πέφτουν τα παιδιά πάνω στην περίφραξη, αλλά και να μην τραυματίζονται μεταξύ τους, ενώ επέτρεπαν και σε παιδιά κάτω των 5 ετών να είναι μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα Πελοπόννησος η Αντιγόνη Κόκαλη, μητέρα του 8χρονου. Τα τελευταία χρόνια, από την ώρα που ξεκίνησαν να λειτουργούν παγοδρόμια στην Πάτρα, στα Ψηλά Αλόνια, αλλά και αλλού, οι τραυματισμοί παιδιών αυξάνονται. Διαπιστώνουμε κυρίως πολλές κακώσεις και σοβαρότερα ορθοπαιδικά προβλήματα από πτώσει στον πάγο. Οι τραυματισμοί στα άκρα αλλά και στα κεφάλια, ακόμη με τα παιδιά να κάνουν παγοδρομίες χωρίς γάντια και επιγονατίδες, μας έχουν προβληματίσει τόσο ως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
όσο και ως διοίκηση στο Καραμανδάνιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο παιδοχειρούργος Βασίλης Αλεξόπουλος. Εμείς δυστυχώς υποκύψαμε στην πίεση του παιδιού και δεν είχαμε ίσως τραμμένη όσο πρέπει την προσοχή μας πάνω σε αυτό, ούτε προβλέψαμε τους αυξημένους κινδύνους λόγω κάποιας άγνοιας για το χιόνι. Οι γονείς από την εμπειρία μας θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και να μην επιτρέπουν στα παιδιά παιχνίδια όπου δεν τηρούνται αυστηρά οι όροι ασφαλείας, αναφέρει επίσης η κυρία Κόκαλη, μητέρα του παιδιού. Αυτό που έχουμε ήδη συνεκτιμήσει και θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί υπόψη και του Δημάρχου της Πάτρας σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου είναι ότι τα παιδιά αφενός δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και τριβή με αυτού του είδους τα αθλήματα με το χιόνι, που δεν είναι σύνηθες στην πόλη μας, και επίσης ότι οι χώροι αυτοί που λειτουργούν θα πρέπει να είναι υπό την ευθύνη των αρχών να λειτουργούν σε πιο επαγγελματικά πρότυπα, όπως γίνεται δηλαδή σε κάποιες περιοχές στη Βόρειο Ελλάδα. Θα πρέπει να έχουν πολλά εναλλακτικά παιχνίδια για τα μικρότερα παιδιά, να διαθέτουν παραδοσιακά σημεία που προσδιορίζονται στα έθιμά μας, ώστε να υπάρχουν μέσα πιο πολλοί ενήλικες και να επιβλέπονται καλύτερα τα παιδιά, καταλήγει από την πλευρά του ο κύριος Αλεξόπουλος. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε μία ακόμη είδηση από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Γι' αυτό θα συνδεθούμε ξανά με τον Παναγιώτη Σακελαρόπουλο για να δούμε, Παναγιώτη, μία απεργία πείνας που ξεκίνησαν οι 150 πρόσφυγες στο Rion Beach. Γιατί διαμαρτύρονται εκεί? Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το θέμα της διατροφής, ναι, που παρέχεται εκεί στους 180 περίπου, είναι και κάποιοι ανήλικοι, ναι, που διαμένουν στο Rion Beach. Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια γενικευμένη αναταραχή. Λέγοντας αυτό, δηλαδή, σημαίνει ότι έχουν ξεκινήσει όλοι να μην συτίζονται από το καθημερινό γεύμα που τους προσφέρεται εκεί. Καταλαβαίνεις βέβαια ότι μιλάμε για ανθρώπους ευαίσθητους, για μικρά παιδιά, οι οποίοι βρίσκονται προσωρινά στο συγκεκριμένο χώρο, με υποσχέσεις από την πλευρά της πολιτείας αλλά και από κάποιους άλλους ανθρώπους ότι ενδεχομένως θα ικανοποιηθούν, ναι, τα αιτήματά τους εξόδου από τη χώρα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι όσο καιρός περνά και οι άνθρωποι αυτοί θα εγκλωβίζονται εκεί, ενδεχομένως θα έχουμε και παράπονα και διαμαρτυρίες και θα πρέπει συνολικά ως κοινωνία να δούμε και το πώς συζητίζονται και πώς διαβιούν εκεί, γιατί κάποιες οργανώσεις που έχουν αναλάβει το βάρος της ευθύνης είναι λογικό και οι δυνάμεις τους αλλά και γενικότερα η υπομονή να μην είναι επαρκή. Άρα λοιπόν θα πρέπει ίσως να δούμε και από την αρχή, ίσως θα έπρεπε να έχουμε δει στη συγκεκριμένη κατάσταση στο Ρίο μια γενικότερη φροντίδα για τους ανθρώπους αυτούς που να περιλαμβάνει και άλλους φορείς και άλλη βοήθεια, αλλά και κυρίως να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα μείνουν εκεί, γιατί όσο αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι, οι διαμαρτυρίες τους και η υπομονή τους, οι διαμαρτυρίες θα αυξάνονται και η υπομονή τους θα εξαντλείται. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα περάσουμε στα επόμενα ρεπορτάζ μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε λίγο, καθώς θα έχουμε μαζί μας τον αντεπρόεδρο, κυρίες και κύριοι, της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή του κόμματος, τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις, τα τεκτενόμενα στον χώρο της υγείας, η οποία στενάζει, όπως και στην Αχαΐα. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έρχεται στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα στις 15 Ιανουαρίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της νομαρχιακής οργάνωσης του κόμματος. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά όλα στο δεύτερο μέρος του κεντρικού μας δελτίου. Επέλαση του χιονιά τώρα αναμένεται από αύριο, με αποκορύφωμα την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, θα πέσει χιόνι ακόμη και κοντά στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Πανέτοιμη να αντιμετωπίσει και τυχόν προβλήματα η πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Καθόλου έτοιμη για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην Αχαΐα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας από την έλευση της Αριάδνης, είναι η πολιτική προστασία της περιφέρειας. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Νίκο Γιφτάκη, έχει γίνει σχεδιασμός ακόμη και για χιόνι δίπλα στη θάλασσα. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται όλα τα μηχανήματα και οι οδηγοί για να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο, καθαρίζοντας τα χιόνια και ρίχνοντας αλάτι. Περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, θα έχουν ένταση και διάρκεια 2-3 μέρες και βεβαίως μετά τις χιονοπτώσεις το επόμενο στάδιο είναι ο παγετός, οπότε και εκεί θα προχωρήσουμε σε αποπαγοποίηση των περιοχών γιατί θα υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει τροφοδοσία σε όλη την Ελλάδα με αλάτι βιομηχανικό προκειμένου πέρα από τον αποχαιρετισμό να γίνεται και αποπαγοποίηση και ταυτόχρονα και τις επόμενες μέρες, διότι οι θερμοκρασίες θα είναι πάρα πολύ χαμηλές και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κίνδυνο που είναι μετά τις χιονοπτώσεις, ο παγετός που είναι και πιο ύπουλος για τους οδηγούς.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, χιονόπτωση αναμένεται να σημειωθεί ακόμη και μέσα στην Πάτρα το πρωί του Σαββάτου, πράγμα πολύ σπάνιο για την αρχαϊκή πρωτεύουσα. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα ξεπεράσει τους 2 βαθμούς, με την αίσθηση όμως να είναι στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για περιοχές στην Αχαΐα, όπως λέμε από την περιοχή της Ζαρούχλας, Αγρίδη, Τσιβλό, Άνω Διακοπτό, πάνω από το Αίγιο στην περιοχή Φτέρης και στη συνέχεια από τη Χαλαντρίσα και πάνω στην Εθνική Οδό Επαρχιακή που βγαίνει προς Καλάβητα. Και βεβαίως η 111 είναι μέσα στις περιοχές που ενδεχόμενα θα έχει χιονόπτωση. Ορεινή Ναυπαχδία οπωσδήποτε και η περιοχή από ο δρόμος που ενώνει το η Εθνική Οδός που ενώνει με τον Καρπινίσιο στην Ευρυτανία. Πιο συγκεκριμένα την 5η 5 πρώτου η Αριάδνη θα βρίσκεται στο Ιόνιο προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις στα δυτικά με ισχυρές χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά και μέσα στη νύχτα της 5ης προς Παρασκευή σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται και στο Αιγαίο με τα ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θυελώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πλέουν στα πελάγη με σταδιακή στροφή σε θυελώδεις βόρειους στο Ιόνιο. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από το Σάββατο, σταδιακά τα χιόνια θα σταματήσουν από τις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν νοτιότερα γεωγραφικά. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε χιόνια στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στις Ποράδες και στα νησιά του Αιγαίου. Και όλες αυτές οι χιονοπτώσεις ακόμη και σε παιδινά τμήματα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος του κεντρικού μας δελτίου. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι οράζεις επενδύεις. Τα Χριστούγεννα με την αγορά των φακών σας κάνουμε δώρο το σκελετό. Οπτικά μάτι-μάτι. Νέο κατάστημα μάτι-μάτι στο κέντρο της Ναυπάκτου. Αθηνών 3. Τηλέφωνο 2634 500 102. Τα καταστήματα οπτικών μάτι-μάτι εύχονται η γέννηση του Χριστού να σημάνει την αρχή για μια καλύτερη ζωή γεμάτη αλήθεια και φως. Ελαιοτριβείο Βλάσης Γιαννόπουλος. Από το 1935 στην επεξεργασία του ελαιολάδου. Τώρα η τέταρτη γενιά πλήρως καταρτισμένη σε ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο για άριστη ποιότητα ελαιολάδου. Η μέθοδος που χρησιμοποιείτε είναι η ψυχρή επεξεργασία. Δίδεται πιστοποιητικό βιολογικού λαδιού. Ελαιοτριβείο Βλάσης Γιαννόπουλος. Πιστοποιημένο από την Βιοελλάς. Το ηλεκτροβείο Βλάσης Γιαννόπουλος σας εύχεται καλές γιορτές και ένα δημιουργικό 2017. Θα μας βρείτε Καλαβρή τον 1, Καλυθέα, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 590 108.
αληθινά ενδύματα αγνή. Μια αγάπη παντοτινή. Το κατάστημα δερμάτινων ενδυμάτων Αγνή σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργος χρόνος. Στοκ Κούλης και Κούλης Κοσμογονία. Επισκεφτείτε τα δύο καταστήματά μας σε πούλημα χαλιών και μοκετών με εγγύηση κατώτερης τιμής. Ποικιλία 2.300 χαλιών σε 78 ποιότητες. Μοκέτες υφαντές και χειροποίητες. Όλες οικολογικές και εισαγωγής μας σε οποιαδήποτε διάσταση και σχήμα. Επίσης χαλιά χειροποίητα, σάγκη και ολόμαλα Ινδίας μόνο από 45 ευρώ. Και δερμάτινα σάγκη από 65 ευρώ. Ακόμα hit set μονόχρωμα και με σχέδιο από 45 ευρώ και παιδικά και εφηβικά χαλιά, οικολογικά και υποαλλεργικά. Με πιστοποίηση από το γερμανικό ήχο Hochstein από 36 ευρώ. Στοκ Κούλης και Κούλης Κοσμογονία. Προλάβετε! Θερμοσέρβις Κολοκυθάς. Πατρών Πύργου, παραλία Πατρών. Πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2610 521 322. Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και οι ασυναγώνιστες τιμές είναι αυτά που μας κάνουν ξεχωριστούς. Κρέατα Αχαΐας Μανίκας Βασίλειος. Με τις καθημερινές παραλαβές ολόφρεσκων κρεατικών, καταφέρνουμε να έχετε στο πιάτο σας όλη τη γεύση, αλλά και όλα τα απαραίτητα συστατικά του κρέατος αναλύωτα. Κρέατα Αχαΐας Μανίκας Βασίλειος. Η ποιότητα με τη γεύση απέκτησαν όνομα. Σε δύο σημεία στην Πάτρα, Μακεδονίας 63, 2610, 426, 297 και υποκατάστημα Αγαθονησίου 7, στάση προαστιακού Καστελόκαμπος, 2610, 992, 819. Υπάρχουν και έξυπνες λύσεις. Κλαδοφαγάνας, το μηχάνημα ελληνικής κατασκευής που έρχεται να δώσει την οικονομική, εύκολη και γρήγορη λύση για να παράγετε μόνοι σας βιολογικό λίπασμα. Αποφεύγουμε το κάψιμο των λιόκλαρων. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Κλαδοφαγάνας, αλέθη μπάλες από σανό και καλαμπόκι για εύπεπτες ζωοτροφές, κάνοντας οικονομία στον κτηνοτρόφο. Απίστευτη ποιότητα, προσιτή τιμή και πώληση μόνο με δοκιμή στο χωράφι του πελάτη. Υπεύθυνος Χρήστος Γιαννακόπουλος. Κλαδοφαγάνας, Αγίου Ανδρέου 116, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-22-209. Κλαδοφαγάνας, η λύση που αναζητάτε. Στις χριστουγεννιάτικες προσφορές λέμε welcome. Σκούπα Bosch γερμανικής κατασκευής μόνο 89 ευρώ. Και στις υπόλοιπες σκούπες Bosch και Siemens ενεργειακής κλάσης Α, δώρο σακούλες Power Protect. Και μπαίνει στην κλήρωση για ένα γκολ. Welcome Stores Παναγιωτακόπουλος. Στην Πάτρα, Ακροτηρίου 58. Τηλέφωνο 2610-324-320. Και στο Ρίο, Αθηνών 15, πλησίο νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2610-995-800. Τι απίθανος καφές είναι αυτός. Καλός. Απίθανος. Πλούσια γεύση, φοβερό καϊμάκι και μυρωδιά. Είναι από το παραδοσιακό καφεκοπτίο Τσουκαλά. Επιλέγουν τους κόκκους από όλο τον κόσμο, φτιάχνουν δικό τους χαρμάνι και τον ψήνουν σε δική τους βιοτεχνία με δική τους συνταγή. Απίθανος ο Τσουκαλάς. Φύγαμε. Παραδοσιακό καφεκοπτίο Τσουκαλάς. Μοναδικό χαρμάνι ελληνικού καφέ. Τραγανή, φρέσκη ξηρή καρπή. Λαχταριστές καραμέλες, είδη ζαχαροπλαστικής και μνημοσύνου. Μεγάλη ποικιλία σε βιολογικά προϊόντα, μυρωδάτα μπαχαρικά, βότανα και διαβητικά προϊόντα. Παραδοσιακό καφεκοπτίο Τσουκαλάς. Ιντζέ 14, Ναύπακτος και στο Facebook καφεκοπτίο Τσουκαλάς. Τσουκαλάς, εδώ ο καφές είναι η ιεροτελεστία. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος του κεντρικού μας δελτίου. Όπως είχαμε προλογίσει, θα ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση, καθώς μαζί μας βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Παραμένει στην συντροφιά μας και ο Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, εύχομαι καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά και σε εσάς. Έρχεστε στην Πάτρα 15 Ιανουαρίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΟΔΕ, Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Μια πόλη που νομίζω ότι αγαπάτε σε σύγκριση και με κάποιες άλλες και βεβαίως σας είχε δώσει και ιδιαίτερος υψηλό ποσοστό στις εσωκομματικές εκλογές. Θέλω να είμαι ειλικρινής, αγαπά πάρα πολύ την Πάτρα. Ναι. Όλη η ομάδα που με στήριξε στις εσωκομματικές μας εκλογές γίναμε πολύ αγαπημένοι και κάνουμε παρέα μέχρι σήμερα. Ναι. Αλλά πέραν αυτής της ομάδας, όλη η ΝΟΔΕ της παρατάξεώς μας έχει πολύ μεγάλη δράση και θεωρώ μεγάλη μου τιμή ότι με καλέσανε για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Η Νέα Δημοκρατία λέει πως κάθε μέρα που περνάει επιβεβαιώνεται η δέσμευση της κυβέρνησης για διαρκή λιτότητα. Θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, έχει δεσμευτεί ο κύριος Τσίπρας για πρωτογενή πλεονάσματα και πέραν του 2018, 3,5%. Εκεί νομίζω ότι δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αμφιβολίες. Όταν ο κύριος Τσακαλώτος λέει ότι συζητάμε παρένθεση, λέω εγώ, άρα έχουν δεχτεί την επέκταση του κόφτη και πέραν του 18. Γιατί μπαίνει ο κόφτης για να κλειδώσει το πλεόνασμα. Και εδώ δεν μπαίνει ο κόφτης. Ναι. Αν λοιπόν εφόσον συζητάνε την επέκταση του κόφτη πέραν του 18, συζητάνε και τα πρωτογενή πλεονάματα πέραν του 18. Άλλωστε το γράφει η απόφαση του Eurogroup, το αμυντικό εδέμα μας. Τελευταία παράγραφος της αποφάσεις του Eurogroup του 5 Δεκεμβρίου μιλάει για τα πρωτογενή πλεονάματα μετά τα 18. Αυτό που έμενε κατά την απόφαση να συζητηθεί είναι να παίξανε 3, 5, 10 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, πρωτού περάσω σε σένα, να κάνω άλλη μια ερώτηση στον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Ρήγας, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, με σημερινή του συνέντευξη, κύριο Γεωργιάδη, στην ουσία λέει ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα. Αν συνεχιστεί η σκληρή στάση για τα μέτρα από τους δανειστές, σημαίνει ότι υπάρχει υπονόμευση της ελληνικής κυβέρνησης από τους έξω. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εάν μπει στο πρόγραμμα, θα ζητήσει επιπλέον μέτρα 4,2 δις ευρώ. Έχουμε αυξήσει σε τσιγάρα, σε καύσιμα, σε καφέ, στη σταθερή τηλεφωνία. Η βενζίνη έχει πάρει την ανιούσα. Μήπως ο κύριος Τσίπρας, υπό την πίεση των δανειστών, με ή χωρίς εισαγωγικά, πει ότι δεν μπορώ άλλο. Ως εδώ, γι' αυτό έχω δεσμευτεί στον ελληνικό λαό. Εάν θέλουν επιπλέον μέτρα, πάμε σε εκλογές. Υπάρχει αυτό το σενάριο άμεσα. Ασχέτως το πού θα φτάσει η διαπραγμάτευση, εκεί θα δούμε που θα φτάσει η διαπραγμάτευση και τι θα γίνει με το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μετά το 18. Όμως, ασχέτως αυτού, ήδη έχουμε νέα μέτρα. Είναι μέτρα που έχουν ψηφιστεί και των οποίων ισχύει ξεκίνησε ο 1η-1η-17. Σήμερα, πριν από μια μισή ώρα περίπου, ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας από τη Νέα Ερυθρέα, έχει εκεί ένα παγωτατζίδικο καφετέρια, καλό παγωτατζίδικο καφετέρια στην Ερυθρέα, μου έστειλε τις νέες ασφαλτικές φόρες. Πλήρωνε ο άνθρωπος αυτός για να έχει το μαγαζί του στην Ερυθρέα 8.000 ευρώ το χρόνο ασφαλτικές φορές και με τον νόμο Κατρούγκαλ θα πληρώνει, ακούστε το νούμερο, 38.000 ευρώ. Λοιπόν, άρα είχε μόλις για το λογιστή του και όσο θα λιποθυμίσει και τι έστειλε το μήνυμα. Άρα αυτά τα μέτρα έχουν ήδη ξεκινήσει. Δεν είναι να ξεκινήσω την διαπραγμάτευση. Πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ψηφίσει μια σειρά νόμων όπου έχει παραπέμψει την λειτουργία του στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη, αυτή η μεγάλη κουβέντα για την κατάργηση όχι της προσωπικής διαφοράς που ακούτε, που είναι μείον 20% στις κύριες τάξεις των παλαιών συνταξιούχων, πάντα δεν την ακούτε αυτή τη συζήτηση. Λίγοι έχουν προσέξει ότι στο νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου η προσωπική διαφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017. Δηλαδή η προσωπική διαφορά ούτως ή άλλως βάσει του νόμου Κατρούγκαλου από 1η-1η-18 σταματάει, εκτός αν υπάρξει άλλος νόμος. Μάλιστα. Δηλαδή άμα δεν ψηφίσουν απολύτως τίποτα, 1η-1η-18 τελειώνει η προσωπική διαφορά. Παναγιώτη, λόγος σε σένα να θέσεις το επόμενο ερώτημα. Δεν ακούω όμως τον συνάδελφο εγώ, αν είναι εύκολο να τον ακούσω. Ούτε εγώ ακούω. Υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας, μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Παναγιώτη, μίλα ξανά λίγο να δούμε αν σε ακούμε. Εγώ αυτό που θέλω τώρα να ρωτήσω είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή είναι δέσμια των επιλογών που έχει κάνει εδώ και 2 χρόνια. Η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι θα ρίξει τους φόρους και θα, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έλθει η ανάπτυξη. Η αγωνία του κόσμου είναι αν μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μια πιθανότητα να πέσουν οι φόροι, μπορεί να προκύψουν πραγματικά θέσεις εργασίας και πώς το εγγυάται αυτό η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία εισηγείται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Λέει ότι πρέπει να πάμε σε μια αλλαγή του τρόπου που σκεφτόμαστε. Πρέπει να μειώσουμε τις κρατικές δαπάνες. Το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς αυξάνει, διορίζει κόσμο, μονιμοποιεί συμβασιούχους, καταργεί ιδιωτικές εταιρείες στα νοσοκομεία και διορίζει συμβασιούχους, αυξάνει μετακλητούς. Ο κύριος Τσίπρας αυξάνει γενικώς δαπάνες του κράτους. Εμείς λέμε πρέπει να μειώνουμε τις δαπάνες του κράτους και αντιστοίχως και αναλόγως και ταυτόχρονα να μειώνονται οι φόροι. Η μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις θα δώσει το κίνητρο σε κάποιον να κάνει επιχείρηση.
ως φόρο πια λογίζουμε και τις ασφαλιστικές φορές. Ναι, πια είναι προλογία, δεν είναι ασφαλιστικές φορές. Λοιπόν, μόνο όταν έχεις το κίνητρο του κέρδους μπορείς να κάνεις επιχείρηση και να αλλάζεις ένα ρίσκο. Αν δεν έχεις το κίνητρο του κέρδους, για ποιο λόγο να πας να μπεις διαδικασία να κάνεις μια επιχείρηση. Στην Ελλάδα, τις ασφαλιστικές φορές και την φορολογία που έχει ψηφίσει ο κ. Τσίπρας, δεν έχει νόημα να κάνεις επιχείρηση, γιατί δεν έχεις πια το κίνητρο του κέρδους. Είναι το πρόβλημα. Αν όμως δεν έχεις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν έχεις θέσεις εργασίας, δεν έχεις ανάπτυξη, δεν έχεις παραγωγή πλούτου, δεν έχεις τίποτα. Να πάμε και στην Ποειδήν με τη μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους εργαζόμενους των νοσοκομείων και του κυρίου Πολάκη. Πολιτικό μίασμα, λένε ο κύριος Πολάκης. Θυμίζει κόλαση του Δάντη Υγεία και στην Αχαΐα, λέει η Νέα Δημοκρατία θλίβεται από το δημοσίευμα του Guardian. Όμως έτσι είναι τα πράγματα. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ διαιρωτώ με. Είναι καλύτερα τώρα τα πράγματα σε σχέση με τις δικές σας υπουργίες και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο? Δηλαδή, τι διαφορετικό υπάρχει? Ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος. Εδώ Πολάκης λέει ότι βάζει τάξη. Ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος, αφήστε ο Πολάκης. Ο Πολάκης έλεγε σε μένα στη Βουλή ότι επί υπουργίας μου η Ποεδίν δεν μιλούσε γιατί ήταν φίλη μου εκείνη τη μέρα που έγινε ο χαμός. Ναι. Αν δείτε τη συζήτηση, μου λέει ο Ελέξανδρος Δημήτριος Πολάκης ότι εσάς η Ποεδίν δεν σας λέει τίποτα. Δεν σας έλεγε τίποτα στον πρόεδρο, είναι φιλαράκια σας. Ναι. Του λέω εμένα, τα φιλαράκια μου που εδίνετε, χτίσατε μαζί και με τον κύριο Ξανθό, του λέω την πόρτα στο δρομοκαίτιο. Και δεν απάντησε, έκανε μετάξυ. Και σήμερα βγήκε η Ποεδίν και του είπα, αν είδατε στην ανακοίνωση, όταν χτίζαμε την πόρτα στο δρομοκαίτιο με τον Άδωνη και μαζί σου, ήμασταν καλοί, τώρα γίναμε κακοί. Με την Ποεδίν που βρίσκεται τώρα ο κύριος Πολάκης, ήταν ο ίδιος ο κύριος Πολάκης με την Ποεδίν και όλες τις κινητοποιήσεις κάτω το γραφείο μου. Τώρα ξαφνικά του έγινε η Ποεδίν κακή και εδώ ήταν καλή. Εγώ δεν θα λαϊκίσω, ακούστε, προβλήματα το εθνικό με υγεία είχε πάντα. Γιατί ένα γερασμένο σύστημα, ένα απαρχαιωμένο σύστημα, ένα σύστημα στο οποίο έχουμε καιρό να κάνουμε προσλήψεις και άρα το προσωπικό είναι κουρασμένο από την υπερπροσπάθεια, έχει υποχρηματοδότηση ή να έχει πολλά προβλήματα. Το ερώτημα είναι, τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα από όταν το 2014. Εγώ σας λέω να κάνετε μία δημοσκόπηση στα νοσοκομεία. Θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση και ο πιο παραδικός Σιριζέος ότι τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Πρώτα απ' όλα έχουν μειώσει τον πολιτισμό κατά 150 εκατομμύρια. Δεύτερον, έχουν μείνει πίσω όλες τις μεταρρυθμίσεις. Τρίτον, έπρεπε να έχουν κάνει προσλήψεις που δεν έχουν κάνει. Μονίμως ανακοινώνουν προσλήψεις, αλλά προσλήψεις δεν γίνονται. Άρα λοιπόν, είναι σίγουρα χειρότερα τα πράγματα σήμερα από ό,τι ήταν το 2014. Στην Πάτρα, πάντως, υπάρχει ανακοίνωση από την ΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας και προσωπικά για εσάς. Στην ουσία, αυτό λέει ότι είχε μπει μια τάξη επί δικών σας ημερών. Πάντως, αν θέλετε την αίσθηση που επικρατεί. Αν θέλετε την αίσθηση που επικρατεί στον κόσμο, νομίζω πως δεν υπάρχει διαφορά. Ακόμα και προς καλυτέρευση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και δεν έχετε καθόλου δίκιο. Επιμένω. Κάντε μια διασκόπηση, θα δείτε ότι ο κόμμα σας πείτε υπάρχει μεγάλη διαφορά. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο από αυτό. Παναγιώτη, δεν ξέρω εσύ αν έχεις να κάνεις κάποιο. Νομίζω ότι ναι, στην ίδια βάση κινείται και η δική μου θύμηση. Ναι. Να θέσεις το επόμενο ερώτημα πρωτού περάσουμε στα δικά μας εδώ, στα τοπικά, στα χαϊκά. Εγώ θα θέσω πάλι ακόμα ένα ερώτημα πάλι στο ίδιο πλαίσιο του προηγούμενου ερωτήματος. Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, αυτό που ένας ψηφοφόρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται απογοητευμένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και ενδεχομένως θα σκέφτεται και τη Νέα Δημοκρατία, είναι το εξής. Μπορεί εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ότι θα γίνει καλύτερη η έξωθεν μαρτυρία της χώρας προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι πιέσεις για τους περικοπές και τα μέτρα και επίσης προκειμένου να έρθουν οι επενδύσεις, γιατί κακά τα ψέματα ένα κομμάτι των θέσεων εργασίας δεν μπορεί να προκύψει από το να ανακυκλώνουμε τη δική μας φτώχεια. Πρέπει να έρθουν επενδύσεις στη χώρα. Υπάρχει προσωπική εγγύηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτά τα δύο, έξωθεν μαρτυρία και επενδύσεις στην Ελλάδα? Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας αξιόπιστος άνθρωπος, εργατικός, έχει πολύ καλή φήμη και είναι αξιόπιστος. Αυτά όλα θα προσδώσει η κυβέρνησή του και η κυβέρνησή του στη χώρα. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα με τώρα και να προσελκύσουμε επενδύσεις. Και επενδύσεις, είπα και πριν, θέλουν χαμηλότερους χώρους. Επενδύσεις με ψηλότερους χώρους δεν υπάρχουν. Πάμε και στα δικά μας εδώ τα τοπικά, κύριε Γεωργιάδη, πρωτού σας αποδεσμεύσουμε. Λένε τα παραπολιτικά πηγαδάκια ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έρχεται για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για να βοηθήσει τον φίλο του, τον κύριο Μαζαράκη. Τις προάλλες ήρθε ο κύριος Καραμαλής από Καραμαλικού στην δημοτική τοπική οργάνωση του κέντρου. Τις προάλλες ήρθε η κυρία Μπακογιάννη στο Αίγιο με τις ευλογίες κάποιων και όχι με την πλήρη στήριξη της Νομαρχιακής. Προχθές από εδώ, από το κεντρικό μας δελτίο, ο κύριος Κουρουμπλής, ο Υπουργός Ναυτιλίας, είπε πως η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρματισμένη στα τέσσερα και ζητάει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να τους έχει δεμένους τους βουλευτές του και τα στελέχη. Είναι κάπως έτσι η κατάσταση?
Μα τώρα είναι τελείως προφανές ότι αυτό το ότι εγώ έρχομαι τον Ανδρέα Μαζαράκη μόνο είναι ψευδές. Όχι τον Ανδρέα Μαζαράκη, είναι φίλος μου. Προφανώς είναι και τον εκτιμώ και πάρα πολύ και ως γιατρό και όταν ήμουν υπουργός είχαμε επίσης πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Όμως την Πάτρα έρχομαι για όλη τη Νέα Δημοκρατία. Και στην Πάτρα δεν έρχεται μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, έρχονται όλα τα μεγάλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ασχέτως της καταγωγής τους, αν θέλετε, εσωκομματικής προέλευσης. Να δούμε. Άρα και... δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα. Εδώ έρχομαι ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνομαι σε όλους τους νεοδημοκράτες και όχι μόνο στους προσωπικούς μου φίλους. Να δούμε και λίγο. Μπορεί να έχει προσωπικούς φίλους, ναι. Αλλά η παράταξη είναι ενιαία και τους αγκαλιάζει όλους. Να δούμε και λίγο το ψηφοδέλτιο. Εδώ υπάρχει ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Μετράμε δεν περί... είναι η ώρα για τα ψηφοδέλτια. Ακούστε, για τα ψηφοδέλτια θα μιλήσουμε όταν έχουμε εκλογές. Λέω το ψηφοδέλτιο, ναι. Μα εσείς, συγγνώμη, εσείς ζητάτε καθημερινά εκλογές, οπότε το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο και σε εκλογές. Δεν σημαίνει ότι θα γίνουν. Εμείς συζητάμε γιατί πιστεύουμε ότι θα κάνει μια. Δεν θα σας πάω στην ονοματολογία, εγώ θα σας πάω αλλού. Υπάρχει ένας ευχάριστος πονοκέφαλος ότι πολλοί θέλουν να είναι υποψήφοι, σε άλλους ζητάτε να είναι υποψήφοι, πολλοί θέλουν από μόνοι τους. Τώρα είναι ευχάριστος. Αργότερα όμως, που θα αναγκαστείτε να επιλέξετε 11 από τους 20 ενδεχομένως που ζητούν τώρα, μήπως υπάρξει ένας δυστάρεστος εκεί πονοκέφαλος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πανελλαδικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μπουν οι άνθρωποι στα σωδέλια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι λογικό. Αναγεννάται η παράταξη. Πρωί της δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε ένα καινούργιο αέρα, προφανώς έχει δημιουργήσει και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον κόσμο για να συνδράμει σε αυτήν την προσπάθεια. Είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Ποιος αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια, θα αποφασίσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ή και η νομαρχιακή εδώ. Υπάρχει διαδικασία εσωκομματική στην οποία θα συμμετέχει και οι νομαρχιακές αρχικά και συνέχεια η Επιτροπή που θα ορίσει το κόμμα και στο τέλος τις αποφάσεις τελικά θα τις πάρει εδώ. Δηλαδή θα προτείνει η νομαρχιακή και τις αποφάσεις θα τις πάρει ο πρόεδρος. Θα προτείνουν και οι νομαρχιακές φυσικά. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο τον αντιπρόεδρο. Τελευταίο μόνο, μια υποθετική ερώτηση εγώ θα έλεγα. Ναι. Αν η Νέα Δημοκρατία σήμερα που μιλάμε ήταν πρώτο κόμμα στις εκλογές, με βάση το υφιστάμενο πολιτικό πεδίο, με τη γνώση του και τη γνώμη του, ο κύριος Γεωργιάδης, ποιον θα προτιμούσε για συνεργάτη στην κυβέρνηση εφόσον δεν είχαμε πλειοψηφία. Η Νέα Δημοκρατία θα στοχεύσει την αυτοδυναμία. Το λέω έτσι με μεγάλη ειλικρίνεια. Παρά τα αυτά, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και αν υπάρχει αυτοδυναμία ακόμα, νομίζω ότι υπάρχει όλο το περιθώριο να συνεχθούμε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Τώρα, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην παρούσα Βουλή βάζουν το Πασό και το Ποτάμι. Στην επόμενη Βουλή θα δούμε ποιοι θα είναι στη Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, να προχωρήσουμε στα θέματά μας, να πάμε στην κατάσταση που είδαν οι έμποροι, που ένιωσαν οι έμποροι κατά την εορταστική περίοδο, απογοητευτικές όπως λένε οι γιορτές για τα καταστήματα της Πάτρας, αφού οι πολίτες ψώνισαν με το μέτρο. Στο μεταξύ, ξεκινούν τη Δευτέρα οι χειμερινές εκπτώσεις, στις οποίες οι έμποροι αναποθέτουν τις ελπίδες τους για μικρή τουλάχιστον ανάκαμψη, ώστε να δουν έστω και λίγο τζίρο στα ταμεία τους. Λιγότερα ψώνια από κάθε άλλη χρονιά έκαναν οι καταναλωτές κατά την περίοδο των γιορτών σύμφωνα με τους εμπόρους της Πάτρας. Βόλτες, καφές και αγορές με το σταγονόμετρο. Στην εορταστική περίοδο υπήρχε μια κάμψη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, η οποία όμως έχει τα αίτια της. Τα αίτια είναι οι συνεχόμενες εκπτώσεις. Τα δεκαήμερα των εκπτώσεων το Νοέμβριο, οι Μαύρες Παρασκευές, η βασική αιτία ήταν αυτή. Συν η συρρήκνωση των εισοδημάτων του κόσμου, από χρονιά σε χρονιά έχουμε κάποιες διαφορές, όλα αυτά λοιπόν μαζί είχαν σαν αποτέλεσμα την κάμψη του Δεκεμβρίου. Ήταν μια δύσκολη χρονιά το 2016. Η αγοραστική δύναμη στο τέλος του χρόνου ήταν ξημένη, αλλά όχι αναμενόμενη. Έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ελλείψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Ευελπιστούμε το 2017 να υπάρξουν συνθήκες καλύτερες για να γίνουν επενδύσεις, να αυξηθεί η απασχόληση και να υπάρξει και κατανάλωση. Εντάξει, το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη χρημάτων. Αυτά είναι παιχνίδια για να τραβήξουν κατανάλωση. Δεν νομίζω όμως ότι στο τέλος του χρόνου είναι κερδισμένοι ούτε αυτοί. Το θέμα είναι πώς θα πέσουν χρήματα στην αγορά στους καταναλωτές για να καταναλώσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είτε με μείωση φορολογίας, είτε με αύξηση μισθών, συντάξεων κτλ. Που δεν προγραμματίζεται τουλάχιστον για τον χρόνο που έρχεται. Τώρα οι έμποροι ελπίζουν πως θα αυξηθεί η αγοραστική κίνηση την περίοδο των εκπτώσεων που ξεκινούν στις 9 Γενάρη και θα διαρκέσουν έως στις 28 Φλεβάρι. Οι χειμερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη Δευτέρα. Κάποιοι συνάδελφοι πανικοβλημένοι προφανώς από αυτή την κάμψη
ξεκίνησαν και κάνουν εκπτώσεις, οι οποίες θεωρώ ότι δεν θα βγουν σε καλό ούτε στους ίδιους, αλλά ούτε και στην αγορά γενικά. Οι εκπτώσεις θα είναι καλές, πραγματικές, και πιστεύω ότι τις περιμένουν όλοι. Βέβαια, θεωρώ ότι οι εκπτώσεις το δεκαήμερο, η Black Friday και όλα αυτά, κάνανε πολύ μεγάλη ζημιά. Ιδιαίτερα η Black Friday άδειασε τα πορτοφόλια και τα σεντούκια από τους καταναλωτές. 2.500 αχαιοί, κυρίες και κύριοι, ελεύθεροι επαγγελματίες έκλεισαν τα μπλοκάκια τους μόνο το Δεκέμβρη. Οι προκαταβολικές εισφορές τρομάζουν δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς, φαρμακοποιούς και συμβολογράφους. Την αντίθεσή τους στην πλήρη πεζοδρόμηση της Μεζόνος εκφράζουν τα μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του νομού Αχαΐας, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να αλλάξει το σχεδιασμό της. Ζητάμε ο Δήμος να εφαρμόσει αυτά που είχε προβλέψει, είχε υποσχεθεί και αυτά που είχε προτείνει από μόνος του, χωρίς παρέμβαση κανενός. Και αυτό είναι το απόλυτο φυσιολογικό, όπως το είχε τότε προτείνει. Και είχε συμφωνήσει με απόφασή της και η Ομοσπονδία, την οποία εκπροσωπούμε, η οποία εκπροσωπεί 70 σωματεία. Δεν αφορά μόνο τους μεταφορείς που κάποιοι λένε. Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, Παναγιώτης Σκέτζος, απέστειλε μάλιστα και επιστολή προς τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων Παύλο Στάμο, ζητώντας να γίνει ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο να τεθεί επιτάπητος η πρότασή τους για μερική πεζοδρόμηση της κεντρικής αρτηρίας της πόλης με στόχο να επιτρέπεται η ήπια μορφή κυκλοφορίας των οχημάτων. Για το μέγεθος της Πάτρας, μια πεζοδρόμηση ενός κεντρικού μεγάλου δρόμου σε τέτοια έκταση είναι τελείως αφύσικο. Έκανε πεζοδρόμηση η Αθήνα στο τρίγωνο αυτό που το έλεγαν κάποτε όλοι του διαβόλου, γιατί δεν ήθελε κανένας, αλλά μέσα έχει αφήσει τέτοιους δρόμους που, όπως είχε προτείνει ο Δήμος και συμφωνούσαμε κι εμείς, ήπιας μετακίνησης, δηλαδή τα αυτοκίνητα τροφοδοσίας των καταστημάτων, τα αυτοκίνητα, τα αστικά και τα ταξί, αλλά τα ταξί, επειδή είμαι πρόεδρος των ταξιδιών, μη θεωρηθεί ότι βλοχώ τα γένια, ας τα αφήσουν απ' έξω. Δεν μπορεί να χρειάζεται κάποιος να πάει από την Όθωνο Σαμαλίας με τα πόδια στην Κανακάρη και στην Κορίνθου να βρει αστική γραμμή, λεωφορείο. Τέτοια πράγματα δεν μπορεί να είναι αποκλεισμοί. Η πρότασή μας είναι βασισμένη μέσα στη μελέτη του Δοξιάδη, την περίφημη, που ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη και είχε συμπεριλάβει όλη την πόλη, από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τα Μποζαΐτικα. Οι παρεμβάσεις που ζητούσε λάμβανε υπόψη τους πάντες και τα πάντα. Τώρα εδώ, αποσπασματικά, γιατί κανένας από ό,τι φαίνεται δεν έχει τα κότσα να κάνει τέτοια οργάνωση σοβαρή, παίρνει κομμάτια αυτά που συμφέρει κάποιους ή αυτά που κάποιοι πιέζουν και επιτυγχάνουν να γίνουν κάτι παρεμβάσεις για λογαριασμό κάποιων συντεχνιών. Το θέμα που μόλις είδαμε, κυρίες και κύριοι, ήταν οι φωνές διαμαρτυρίας για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος από τα μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομού Αχαΐας, τα οποία καλούν τη Δημοτική Αρχή να αλλάξει τον σχεδιασμό της. Πάμε να δούμε το θέμα που πριν λίγο σας είπα. 2.500 αχαιοί ελεύθεροι επαγγελματίες έκλεισαν τα μπλοκάκια τους μόνο τον Δεκέμβριο. Νέα χρονιά, νέο χαράτσι καλούνται να πληρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και στην Αχαΐα, καθώς δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, συμβολιογράφοι και φαρμακοποιοί θα κληθούν να καταβάλουν προκαταβολικές εισφορές, οι οποίες φτάνουν το 37,95% στο φορολογητέο εισόδημα του 2015. Το ελάχιστο όριο εισοδήματος για τον υπολογισμό των εισφορών διαμορφώνεται στις 7.033 ευρώ. 2.500 ελεύθεροι επαγγελματίες και επαγγελματίες κλείνουν τις επιχειρήσεις τους επειδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο νέο ασφαλιστικό νόμο που έχει ψηφιστεί και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1η του 17. Και θέλοντας να καθαρίσουν, να είναι καθαροί και προς ασφαλιστικά ταμεία και προς το δημόσιο, κάνουν διακοπή εργασιών, γιατί δεν μπορούν να πληρώνουν ταυτόχρονα και ΙΚΑ και ΤΕΒΕ. Το 37,95% θα καταβάλουν όσοι έχουν εισόδημα από 0 έως 7.033 ευρώ. Για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 7.033 ευρώ, υπάρχει έκπτωση εισφορών, η οποία υπολογίζεται κλιμακωτά
και όχι στο συνολικό εισόδημα. Οι εκπτώσεις αυτές θα ισχύσουν έως το 2019 και από το 2020 θα καταργηθούν. Υπό το φόβο λοιπόν του νέου τρόπου υπολογισμού των εισφορών, πριν λήξει το 2016, χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες έσπευσαν να κλείσουν τα μπλοκάκια που είχαν. Μόνο το Δεκέμβριο στην Αχαΐα, σύμφωνα με τα στοιχεία, έσπευσαν στις εφορίες και έκλεισαν μπλοκάκια 2.500 ελεύθεροι επαγγελματίες. Όταν ένας φορολογούμενος είναι πλέον ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, δουλεύει σε μια επιχείρηση, παραδείγματος χάρη σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Παράλληλα, έχει και μια ατομική επιχείρηση. Είναι υποχρεωμένος να ασφαλιστεί και στο ΤΕΒΕ. Παράλληλα, είναι και μέλος σε μια όμικρον έψιλον. Πρέπει να πληρώσει και δεύτερο ΤΕΒΕ. Παράλληλα, είναι και αγρότης. Πρέπει να πληρώσει και ΟΓΑ. Όλα αυτά μαζεύονται και θα είναι ένα μεγάλο βάρος για την τσέπη του κάθε φορολογούμενου. Μάλιστα. Τι μπορεί το οποίο να... όμως αυτό, όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης, έτσι, δεν έχει να του προσφέρει κάτι παραπάνω από την κύρια σύνταξη που θα πάρει. Ουσιαστικά είναι να μην πληρώνει σε όλα αυτά τα να μην πληρώνει όλες αυτές τις εισφορές, να μην έχει τα τέλη επιτιδεύματος και να μην έχει και τον ασφαλιστικό του φορέα. Να μην τα πληρώνει, γιατί όλα αυτά στο τέλος τον εβάζουν μέσα. Να περάσουμε στην αυπακτία, κυρίες και κύριοι. Ο έλεγχος για ρευματοκλοπή έστειλε στο νοσοκομείο της Πάτρας υπάλληλο της ΔΕΔΙΕ μετά από άγριο ξυλοδαρμό του στη Μαμουλάδα Ναυπάκτου. Ξινός βγήκε ο έλεγχος για ρευματοκλοπή στην Ναύπακτο για έναν υπάλληλο του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς δέχτηκε επίθεση από έναν 32χρονο και τρεις ακόμα άνδρες. Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, δύο υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ μετέβησαν στη Μαμουλάδα Ναυπάκτου για να ελέγξουν υπόθεση ρευματοκλοπής. Τη στιγμή που εκτελούσαν τις εργασίες τους, οι τέσσερις δράστες, ενεργώντας από κοινού, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν από τους υπαλλήλους, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας. Ο ένας συνελήφθη άμεσα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αναζητούνται για να συλληφθούν. Σε βάρος του συλληφθέντα και των υπολείπων συνεργατών του ηλικίας 37, 34 και 26 ετών, έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Βάσο Βίτα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βάσο, και καλή χρονιά και σε εσένα. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Συνεχίζουμε μία μικρή είδηση ακόμη από την Ναύπακτο. Διάρρηξε σε κεντρικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Ναι, έγινε μια διάρρηξη σε ένα καφέ, σε μια καφετέρια του Γρυμπόβου, όπου τα ξημερώματα, όπου οι διαρρήκτες μπήκαν μέσα στο μαγαζί και πήραν χρήματα από την ταμιακή μηχανή, τα οποία ήταν λίγα. Αλλά ωστόσο άρπαξαν και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, υπολογιστές και λοιπά, ό,τι βρήκαν μέσα. Αυτό λοιπόν είναι μια ακόμη είδηση η οποία δείχνει ότι οι διαρρήξεις και οι κλοπές καλά κρατούν, εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί δεν πτωείται κανείς από τους δράστες. Δεν υπάρχει και αστυνομία, βάζω, έτσι και έλεγε στην άρπακτο. Ναι, η αστυνομία έχει και αυτή τις ελλείψεις της, τα προβλήματά της και προφανώς δεν μπορεί να περιπολεί όλες τις ώρες. Και έτσι συμβαίνουν αυτά, μάλιστα, που συμβαίνουν. Και μάλιστα σε κεντρικούς δρόμους. Έτσι. Ακριβώς, εδώ είναι ακριβώς το κυριότερο, ας πούμε, ότι πρόκειται για κεντρικό δρόμο. Ακριβώς. Πάμε τώρα στο Αιτωλικό, εκεί όπου γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Δεν είναι υπερβολή, να το πούμε. Με το νερό, μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται έτσι κι αλλιώς. Καλά κρατεί από το 2008. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό ούτε να πιούν βεβαίως, αλλά ούτε και να κάνουν τα καθημερινά πράγματα στο σπίτι. Ακριβώς. Ούτε για την προσωπική τους υγιεινή οι άνθρωποι. Έτσι. Το πρόβλημα, όπως είπες και εσύ, υπάρχει από το 2008, όταν κρύθηκε η πηγή αυτή μολυσμένη. Υπήρχε επιβαρημένο φορτίο. Από τότε μέχρι τώρα έγιναν διάφορες ενέργειες να πιει το Αιτωλικό επιτέλους καθαρό νερό, οι οποίες δεν απέδωσαν τελικά, δεν είχαν αίσιο αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι να μπορέσουν να πιούν νερό. Έγιναν διάφορες παρεμβάσεις, είναι πάρα πολλές αυτές. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς όμως υπήρχε μια έντονη δυσάρεστη οσμή και γύρω από την πηγή και στο νερό που έβγαινε στις βρύσες των νοικοκυριών, αλλά ήταν και θολό. Έτσι λοιπόν απαγορεύτηκε άμεσα η χρήση του και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από τη ΔΕΙΑΜ βέβαια, απαγορεύτηκε άμεσα η χρήση του για οποιαδήποτε δουλειά στο σπίτι. Δηλαδή δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε μπάνιο να κάνουν, ούτε να πλύνουν τα πιάτα τους, τα ρούχα τους, τίποτα απολύτως. Ο Δήμος προσπάθησε να πάρει κάποια μέτρα άμεσα. Μέχρι πριν αυτό το χρονικό διάστημα,
Δεν μπορούσαν μόνο να πιούν, μπορούσαν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα μπορούσαν να γίνουν, ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι λοιπόν πάρθηκαν κάποια μέτρα, κάποια πρώτα μέτρα για να διευκολυνθούν οι άνθρωποι και αυτά ήταν να ορίσει ο Δήμος να πάρει κάποια βιτία ιδιωτικά, τα οποία διανέμουν νερό και οι άνθρωποι βιώνουν μια απίστευτη ταλαιπωρία, να κουβαλάνε νερό με διάφορα δοχεία, ό,τι έχει ο καθένας στο σπίτι του, να κουβαλούν νερό προκειμένου να κάνουν τις δουλειές. Βέβαια έχουν οι περισσότεροι καταφύγει σε λύσεις που να μπορούν να διευκολυνθούν, δηλαδή αγοράζουν πιάτα κλπ. Μιας χρήσης, γιατί όπως καταλαβαίνουμε να κουβαλάει κανείς με τα μπουκάλια και με τα δοχεία νερό δεν μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές του νοικοκυριού, ούτε και βέβαια να πλύνει τα ρούχα του. Σημασία έχει ότι είναι σοβαρότατο το πρόβλημα. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Είναι πραγματικά τρομερό. Και βέβαια τώρα αναζητείτε λύση. Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να συνδέσει στο δίκτυο του Αιτωλικού νερό από τις γύρω περιοχές, δηλαδή ανάλογα σε ποια περιοχή μιλάμε και από την ανάλογη όμορη περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στη δυτική πλευρά έχει συνδεθεί ήδη ένα κομμάτι της δυτικής πλευράς του Αιτωλικού με το δίκτυο του Νεοχωρίου, όπου εκεί μπορούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το νερό. Στις υπόλοιπες περιοχές όμως ακόμα όχι. Προσπαθεί να δώσει νερό από την περιοχή της Σταμνάς και του Χρυσοβεργίου σε ένα κομμάτι ακόμα του Αιτωλικού και μετά σιγά σιγά να δοθεί και στο υπόλοιπο, αλλά αυτό αποτελεί μια προσωρινή λύση. Φυσικά σήμερα η τοπική κοινότητα Σταμνάς αντέδρασε έντονα βλέποντας τα μηχανήματα που προσπαθούσαν εκεί να συνδέσουν νερό για το Αιτωλικό. Απείλησαν μάλιστα ότι θα καταφύγουν και στον εισαγγελέα, γιατί όπως είπαν το δικό τους, η δική τους κοινότητα υποφέρει ούτως ή άλλως με την έννοια ότι δεν είναι επαρκής η ποσότητα του νερού, οπότε εκεί δημιουργείται άλλο πρόβλημα την ώρα που πάει η Δημοτική Αρχή να λύσει κάποιο. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα είχε προγραμματιστεί και έγινε φυσικά μια γενική συνέλευση στο Αιτωλικό, όπου στο παλιό Δημαρχείο, στο πρώην Δημαρχείο, συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί κάτοικοι, προκειμένου να ακούσουν τι γίνεται με το νερό. Απλά ναι, δηλαδή περίμεναν μια ενημέρωση. Ο Δήμαρχος ο ίδιος δεν ήταν εκεί. Υπήρχαν κάποιοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι κατάγονται και εκλέγονται στο Αιτωλικό, και της πλειοψηφίας, οι αντιδήμαρχοι, αλλά δημοτικοί σύμβουλοι και των άλλων παρατάξεων, οι οποίοι, όπως είπαμε, εκλέγονται στο Αιτωλικό. Παρούσα ήταν και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, η κυρία Μαρία Τριανταφύλου, η οποία είναι μεσολογγίτισσα. Mm-hmm. Ωστόσο, όμως, η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ τεταμένη. Αρχικά, κάποιοι από εκεί που δήλωναν πολίτες έδιωξαν εμάς πρώτα-πρώτα. Δημοσιογράφους. Ακριβώς. Εντάξει. Όχι όλους. Άλλωστε, δεν υπήρχαν και πολλοί εκεί που προσπάθησαν να καλύψουν το γεγονός, την συνέλευση αυτή. Διωχθήκαμε λοιπόν πρώτα εμείς και γενικότερα τα αίματα είχαν ανάψει από πριν ξεκινήσει η συνέλευση. Και αυτό βέβαια πρέπει να διευκρινίσω. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες και θα επιστρέψουμε. Ναι, απλά ήθελα να πω πριν δούμε το βίντεο για να ξέρει ο κόσμος τι βλέπουμε. Ναι, ναι. Ότι στη συνέχεια όταν πήρε το λόγο και ήθελε να μιλήσει η κυρία Τριανταφύλου, της επιτέθηκαν, δεν την άφησαν να μιλήσει. Έγινε μια μεγάλη φασαρία μέσα στο Δημαρχείο. Να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε για να πούμε και τα υπόλοιπα. Let's make it.
Λοιπόν, ακούσαμε και κάποια γαλλικά βάσου. Εντάξει, δεν ακούστηκαν στον αέρα, βέβαια. Εντάξει, η αλήθεια ήταν ότι ήταν τεταμένο πολύ το κλίμα. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι αυτά τα επεισόδια δεν προκλήθηκαν από τον απλό κόσμο, ο οποίος πραγματικά υποφέρει. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε και πρέπει να ακουστεί. Γιατί δεν μπορεί κανείς να φανταστεί την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, την αγανάκτηση και το θυμό τους, που τόσα χρόνια βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Ποιος τα δημιούργησε, αλλά τι. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι από ό,τι φάνηκε έτσι, εκ του αποτελέσματος, πυροδότησαν την κατάσταση. Θεωρώ ότι η παρουσία της κυρίας Τριανταφύλου εκεί ήταν μια ευκαιρία ενδεχομένως να της αποσπάσουν μια υπόσχεση ότι θα πιέσει και αυτή τα αρμόδια υπουργεία να δοθεί επιτέλους μια λύση. Που η λύση αυτή είναι χρηματοδότηση για ένα σοβαρό έργο που θα λύσει το πρόβλημα μία διαπαντός. Ναι. Και όχι να προσπαθήσουν ας πούμε, να κινηθούν εναντίον της. Να τις επιτεθούν. Βέβαια σε κάποιο σημείο τις πέταξαν και κάποια μπουκάλια που δεν φάνηκε στο βίντεο. Ήταν πάρα πολύ εξοργισμένοι, αλλά η κατάσταση δεν πυροδοτήθηκε από τους απλούς πολίτες που περίμεναν να ακούσουν κάτι εκεί που πήγαν, να ακούσουν κάτι σημαντικό. Η ουσία δηλαδή δεν συζητήθηκε. Μάλιστα. Πολλοί αποχώρησαν από την αίθουσα. Ακούστηκαν κάποιες απόψεις, διάφορες εκεί, αλλά τελικά η Γενική Συνέλευση διακόπηκε κάποια στιγμή για να επαναληφθεί σήμερα το απόγευμα, επειδή υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι εκτός κτηρίου, δεν χωρούσαν δηλαδή στην αίθουσα, και ζητούσαν να γίνει η Γενική Συνέλευση στην πλατεία για να ακούνε όλοι και να μπορούν να τοποθετηθούν όλοι. Και έτσι έγινε και πάλι σήμερα. Μετά από αυτά όμως που έγιναν χθες, σήμερα η κατάσταση ήταν πραγματικά καλύτερη, αν και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πάλι προσπαθούσαν να πυροδοτήσουν την κατάσταση, ωστόσο οι κάτοικοι ήταν πολύ ψυχραιμοί. Εξέφρασαν κάποιες απόψεις και τελικά αποφασίστηκε να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις προκειμένου να πιεστούν στην κεντρική εξουσία, στην περιφέρεια και στο Δήμο να κάνουν κάτι επιτέλους να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις με το συμβολικό κλείσιμο των γεφυριών για λίγη ώρα. Ναι, ναι. Αύριο θα επαναληφθεί αυτό, αλλά θα γίνει και κατάληψη κατά κάποιο τρόπο στην περιφερειακή ενότητα και στο Δημαρχείο. Μάλιστα. Και στη συνέχεια θα αποφασιστεί τι άλλο θα γίνει. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την αθλητική σας ενημέρωση αλλά και τα νέα για τον καιρό. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Γάλα πρώτο. Από το 1961 μέχρι και σήμερα, ολόφρεσκο γάλα καθημερινά για εσάς. Γάλα πρώτο. Το γάλα που εμπιστεύεται όλη η οικογένεια. Το εργοστάσιο παστερίωσης Γάλακτος Πρώτο σας εύχεται καλές γιορτές, χρόνια πολλά, με υγεία και ευημερία. Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γίγας Φρουτεμπορική. 3 γενιές τώρα εργαζόμαστε και κατακτάμε την εμπιστοσύνη σας καθημερινά, συνδυάζοντας την παράδοση με τις σύγχρονες προδιαγραφές και την υψηλή ποιότητα με τις χαμηλές τιμές. Η διεύθυνση και το προσωπικό των καταστημάτων Γίγας Φρουτεμπορική σας εύχονται χρόνια πολλά. Τις καλύτερες ευχές μας για ένα δημιουργικό νέο έτος. Γίγας Φρουτεμπορική, Πατρών Αθηνών 82, Αγία Σοφίας 30 και Πατρών Πύργου 3 στην παραλία Πατρών.
κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση, αφού συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιώργο Σωτηρόπου. Γιώργο Σωτηρόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε σε χαμηλούς ρυθμούς στα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας, με εξαίρεση στην Παναχαϊκή, όπου έχει αρχίσει και πάλι η δράση. Έχουν ξεκινήσει προπονήσεις εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τη Χαλκίδα στις 8 του μήνα στο γήπεδο της Αγιάς. Αν και οι καιρικές προβλέψεις, όπως θα ξέρεις και εσύ, δεν ευνοούν για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, καθώς γίνεται λόγος ακόμα και για μείον το Σαββατοκύριακο. Και για χιόνια, ναι, και δεν ξέρω κατά πόσο θα ευνοήσει αυτό την προσέλευση του κόσμου του Κυριακού στο γήπεδο. Καλά, δεν νομίζω να θέλει μέσα στο γήπεδο, τώρα μιλάμε για τα βουνά, έτσι. Εντάξει, ναι, δεν μιλάμε για το χιόνι, μιλάμε για το κρύο. Έχουμε λοιπόν στην Παναχαϊκή την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Μπουρλάκη, τον νεαρό πατρινό χάφο, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανεγιάλιο να αγωνιστεί για πρώτη φορά με την ανδρική ομάδα της Παναχαϊκής. Έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες, δεν έχει παίξει ωστόσο στην πρώτη ομάδα. Και επίσης έχουμε και την ανακοίνωση της αποχώρησης του Αντώνη Πιταρά, που είχε 5 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο. Και σίγουρα αυτή η αποχώρηση έχει να κάνει και με την έλευση του Γιάννη Μπουρλάκη, καθώς αγωνίζονταν λίγο πολύ στην ίδια θέση. Μάλιστα. Γιώργο, δεν έχουμε κάτι άλλο από το, από το μέτωπο των αθλητικών. Δεν έχουμε κάτι άλλο, το αξιοσημείωτο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα νέα για τον αυριανό μας καιρό τώρα. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ήταν η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξετε εμάς. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.